που βιώνει ο ιδιωτικός τομέας, αυτό που βιώνει η δημόσια υπάλληλη, αυτό που βιώνει ο μέσος πολίτης. Έρχονται κάποια μέτρα, τα οποία η δική μου θέση στο Κοινοβούλιο θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να σας πω, θα πω ένα όχι και τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση κυρίως στον καθρέφτη. Αν ψηφιστούν τα μέτρα και τα ψηφίσουν κάποιοι συμπολιτευόμενοι βουλευτές, θα αγαπάνε λιγότερο αυτό το Δήμο. Εγώ, αν δεν ψηφίσω τα μέτρα, θα είμαι εκείνος που θα κάνω την κομματική σπέκουλα. Και νομίζω ότι ο γρίφος είναι πάρα πολύ απλός. Είτε ψηφιστούν τα μέτρα και γίνουν οι περικοπές, είτε δεν ψηφιστούν τα μέτρα και καταρρεύσει το σύμπαν, θα βρεθούν τα χρήματα. Στη μία ή στην άλλη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες μου να βοηθάνε τις υπηρεσίες του Δήμου όσο μπορούν. Θέλω να συζητήσουμε όλοι μαζί τώρα την ώρα της μάχης, όχι ποιος έφτεξε και μπλεχτήκαμε στις καλλικρατικές προφόλγες, αλλά τώρα εμείς που έχουμε ταχθεί να έχουμε την ηγεσία σε αυτές τις κρίσιμες ώρες αυτών των πολιτών, να συνεννοηθούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Προφανώς πήραμε τη ζωή μας λάθος. Προφανώς βγήκαν τα πόδια μας από το πάπλωμα, γίναμε περισσότεροι, ήρθαν λιγότερα λεφτά, τα διαχειριστήκαμε λάθος. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Δεν με ενδιαφέρει να συζητήσουμε ούτε για εκατομμύρια ούτε για δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των δημάρχων. Καταλαβαίνω ότι έτσι ή αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βλέπω το αδιέξοδο το οποίο περιέγραψε ότι είτε ψηφιστούν είτε δεν ψηφιστούν, είτε μιλώντας για τα ΚΤΕΛ, περνώντας τον μπαλάκι από στην περιφέρεια. Δηλαδή στην περιφέρεια τι έχουν τα τζίνια εκεί και θα βγάλουν την περιφέρεια χρήματα, θα βγάλουν τους φακίρδες. Δεν υπάρχουν λοιπόν. Ας ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα οργανωμένα, ας δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επίθεση. Ναι, δεν θα ψηφίσω τα μέτρα. Αλλά αυτό είναι ένα. Δεν λέει τίποτα από μόνο του. Νομίζω η ευθύνη μας είναι να δούμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζωντανή βοήθεια. Πρέπει να τη δημιουργήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο μόνοι μας και λιγότερο εξαρτώμενοι. Εγώ θα είμαι στο πλευρό σας, θα μπορέσω όσο μπορώ, με όποια δύναμη μπορεί να έχει η δική μου φωνή και των άλλων ανθρώπων, των βουλευτών μέσα στο Κοινοβούλιο, να στηρίξουμε την προσπάθεια. Ας έχετε όμως κατά νου ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες μέρες. Και αυτή την ευθύνη είμαι έτοιμος να την κουβαλήσω και με τους υπολείπους συναδέλφους της συμπολίτευσης και με τους δημάρχους και με τους ανθρώπους που είναι αντιπολίτευση στους Δήμους, να δούμε πώς θα χειριστούμε καλύτερα την κατάσταση. Από μένα θα έχετε ένα όχι, κύριε Δήμαρχε και κύριοι άλλοι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι του Δημάρχου Νάουσας. Δεν αρκεί όμως αυτό. Σας εξομολογούμε ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω σπέκουλα ή να βγάλω ένα όχι για να πω μια παγκέρα ή να πάω να κάνω μια διαδήλωση στον κύριο Στουρνάρα. Πρέπει να κλειδώσουμε τις πόρτες εμείς εδώ και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας χωρίς να κοιτάμε πίσω. Σας ευχαριστώ.